Κόμενα επαθλοφαγητού, μισή φρατζόλα ψωμί και πραλίνα φουντουκιού κέρδισαν οι διάσημοι, οι οποίοι κλήθηκαν να ψηφίσουν ένα μέλος της ομάδας τους που έστειλαν στους μαχητές. Μοναχική είμαι, νομίζω, πολύ καιρό. Μεγάλο διάστημα εδώ στην παραλία. Είναι μια στάση που κρατάω, γιατί κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Είχα φτάσει ένα σημείο να είμαι ζητιάνα αγάπης. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν πια να γίνουν χειριστικοί απέναντί μου, εκτός από το Γιάννη Σπαλιάρα. Δεν ήταν και ο Ντάνος, αλλά και ο Ντάνος τώρα, γιατί φοβάται μάλλον μην τον ξαναψηφίσουνε. Το κάνει και ο Ντάνος. Πάμε πάρα πολύ και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί νόμιζα ότι είναι ένα λαϊκό παιδί, καλό παιδί. Και ένα δεύτερο μπαλάκι θα καταφέρνει η Λάουρα που κάνει ένα ακόμα καταπληκτικό μας, μία ανατροπή ακόμα ενώ ήταν πίσω και κάνει το 15 για τους διάσημους. Κάποια άτομα θα μου έλειπαν περισσότερο, όπως ο Χράν ή ο Ντάνος, ας πούμε. Σε στέλνω γιατί είσαι καλός αγωνιστικά και γιατί είμαι σίγουρη θα χαρεί ο Μανολάκης να κάνεις παρέα με τον Ορέστη. Σε στέλνω στην αντίπαλη ομάδα γιατί αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπες, μάλλον θέλεις να πας και εσύ. Το εγώ σου είναι λίγο πιο ισχυρό από το εμείς. Και πιστεύω, λόγω του ότι είσαι αυτός που είσαι, θα μπορείς να τα απεξέλθεις μια χαρά στα νέα δεδομένα. Σε θεωρώ έναν από τους πιο αδύναμους παίκτες. Τα κινητρά μου είναι καθαρά αγωνιστικά. Σε στέλνω στην άλλη ομάδα για καθαρά αγωνιστικούς λόγους. Όχι αγωνιστικής προσπάθειας φυσικά, αλλά αγωνιστικές απόδοσης. Γιάννη, έχεις 4 ψήφους. 2 η Χιλάουρα, 2 η Ειρήνη και 1 ο Στέλιος. Εσύ, Γιάννη, είσαι αυτός που θα μεταφερθείς στην αντίπαλη ομάδα. Το γεγονός ότι τα παιδιά με ψήφισαν σίγουρα θα με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα στην άλλη ομάδα. Θα φάτε καλά τώρα. Αν και χαμογέλασε, νομίζω ότι στεναχωρήθηκε, αλλά αυτό που είπε, παιδιά, είναι σωστό. Αν αντιληφθείς, γιατί από την ψηφοφορία φάνηκε ότι 4 δεν τον ήθελαν και είδαμε τις 2 ψήφους, δεν ξέρουμε οι άλλες 2. Οι άλλες 2 ήταν είτε από τον Μπο, είτε από το Χούτο, είτε από το Χανταμπάκι. Έτσι δεν είναι, που είναι και φίλοι του. Οπότε αυτό πρέπει να τον πείραξε ακόμα περισσότερο. Δεν είδαμε, ας πούμε, όλες τι ψηφίσαμε, αλλά πιστεύω αυτός η μία που βγήκε. Αυτός δεν ξέρει, παιδιά, αλλά δεν ξέρει ούτε πόσοι. 7 άτομα ή 4 τον ψήφισαν τουλάχιστον. Εγώ ξέρει νομίζω ότι είναι 4 που τον ψήφισαν. Αφού είπε με 4 ψήφους, πάσα πέσει. Δεν ξέρει ποιοι 4-2. Εμείς φαντάζεται όμως. Φαντάζεται γιατί προφανώς έχουν γίνει και πράγματα που μην ξέρουν. Η μία ψήφος που είδα αυτό το σπαλ και επειδή ξέρω και τα γράμματα, ναι, είναι ο Στέλιος. Άρε, Φραγκολιά, είσαι σε πάλι στην ομία, το CSI να σε πάρει. Να βγάζεις τον έδωσε CSI. Σε παίρνουνε. Θα λένε, έχεις βάλει το αποτύπωμα, έχεις τσεκάρει το γραφικό χαρακτήρα. Δεν σε έκανε εντύπωση ότι όλα τα κορίτσια ψηφίσανε το Γιάννη? Κοίτα, θεωρώ ότι η Ευρυδίκη και η Λάουρα, επειδή έχουν κολλήσει και ειδικά μετά την αποχώρηση της Σόφης έχουν έρθει πιο κοντά, ότι είχαν προσυμφωνήσει τι θα ψηφίσουν για να έχουν και ένα κοινό μέτωπο. Εγώ θεωρώ ότι... Δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο δηλαδή ότι ψήφισαν και τον Σπαλιάρα. Στους διάσημους έχει κλίκα, έτσι. Ναι. Ποια είναι η κλίκα? Νομίζω έχει 2 κλίκες, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το Σπαλιάρα τον βγάζουν για να αποδυναμώσουν τον Ντάνο. Γιατί ο Ντάνος δεν θα έχει τώρα υποστηρίξει. Δεν έχει φίλο. Εγώ πιστεύω συγγνώμη ότι όλο αυτό γίνεται για τον Ντάνο. Ναι. Γιατί δύο μοντέλα για τα 100.000 γίνονται. Σε ένα παλάτι δεν χωράνε. Η οποία βέβαια η εικόνα πια δεν θυμίζει, όχι μοντέλο. Είναι όσιος, ο Νούφριος και ο πεινασμένος. Εγώ ή ο Άννης. Για να σας πω κάτι που δεν το έχω ακούσει, γενικά δεν το έχω ακούσει. Το ότι ο Γιάννης είναι έτσι και ας πούμε δεν τραβάει και δεν μπορεί να αθληθεί, δεν είναι δικό του λάθος. Τι εννοώ? Εννοείς είναι ότι δεν διατρέφεται σωστά. Επειδή διατρέφεται, δεν μπορούμε να που μοιράζουν το φαγητό, εγώ διαφωνώ. Δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, εγώ ας πούμε, με τη Λάουρα. Έχεις δεν μπορούμε να μοιράζομαστε και να είναι ποσότητα. Και ποιο κρίνει τι ανάγκε? Και ο Βάσαλο όμως ένα παιδί. Όπου διατροφικά είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ γυμνασμένο. Και είναι αλλά πολύ και αυτό και στα αγωνίσματα ασκίζει. Στα έχει λιποθυμήσει 3 φορές. Ναι, εντάξει. Αλλά, δεν είναι εντάξει. Ο Βάσαλο είναι 22 και ο Σπαλιάρας είναι 42. Έχει 50. Έχει 50. Θα τον πα και με το πει στον Άιδο Μήνυκο. 42. Σαν το Φραγκολιά πρέπει να είναι. Παιδιά είμαι ένα μήνα μεγαλύτερο από τον Γιάννη. Ορίστε, 40 χρονών. 42. Νεούδη. Το Μάιο έχει.
Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι 22, άλλος είναι 42. Και σας λέω ξανά που λες για τον Κωστή. Αυτό έχει δίκιο, εντάξει, είναι άλλη ηλικία και αντοχέ. Έχει λιποθυμήσει τρεις φορές. Αλλά εγώ διαφωνώ το ότι παίρνει τις ίδιες μερίδες και τρένουν ακριβώς τα ίδια. Πάντως γέλασα πάρα πολύ για να πάμε και στο αστείο του πράγματος. Καλά, και με τη Φραντζόλα. Θα σχολιάσουμε σε λίγο. Με τη Λάουρα που το λέει. Αλλά είναι αυτό το μυστικό που λες. Γιατί ψηφίζει με τύψεις. Καλά, με τύψεις και το λέει σιγά, μην ξυπνήσει το μωρό. Δεν του έχουν κάνει, δεν του έχει κάνει κάτι ο Γιάννης. Σαν να την έχουν βάλει να ψηφίσει. Γιατί είναι το τέταρτο μέλος. Παιδιά, μιλάνε σιγά για να μην ακουστούν. Ενοχικά και να μην την ακούσει και σου λέει, άμα δεν βγει. Τι να μην ακουστεί, δεν πιάνουμε εδώ λοιπόν. Ναι, αλλά αφού από πίσω είναι εκείνη τη στιγμή όμω μπορεί να ψηφίσει έναν άλλον και δεν ξέρει. Θα έχουν αλλάξει ισορροπία. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί ψήφισανε το Γιάννη που είναι ένα παιδί το οποίο είναι χαμηλών τόνων, φέρεται σε όλου καλά. Και γενικά είναι διπλωμάτη. Είναι χαμηλού προφίλ. Η Ειρήνη ψήφισε ο Γιάννη. Το χέρι του εκεί μέσα. Όχι, είναι ξάπλα. Η Ειρήνη το χανταπάκι. Και ο κοκκινάκι στην Ειρήνη. Λέει, δεν κουνάει το έτσι δεν λέγανε τόσα επεισόδια. Η Λάουρα εκ του αποτελέσματος κερδίζει, παιδιά. Τι λέτε, τα τελευταία αγωνίσματα, εγώ ένα που είδα χτες. Την Ελισάβετ και εσύ λες και κέρδισε το. Ποιο είναι με τον Ζάκλο Βαντάμ να κερδίσει. Είναι μια καλή ιδέα. Και ο Ζάκλο Βαντάμ δεν παίζει εκεί. Και ο καθένας έχει δίκιο, παιδιά. Ο καθένας παίζει κάποιον Ισάκ. Και τον Ζαν και τον Τζακ Νόρις. Και τον Βαντάμ. Ο Τζακ Νόρις θα το πει μόνο του. Όχι, ο Τόμ Κρούζ ποιον ήρωα έκανε στις ταινίες. Στο Τζέρι Μαγκουάιερ. Το Τζέρι Μαγκουάιερ ήθελε να κερδίσει. Το Τζέρι Μαγκουάιερ. Γιατί με παίρνει το λαιμό. Δεν μπερδεύεται για τις ταινίες. Ιαν δεν είναι. Ιαν Θόκ. Ιαν Θόρπ. Όχι, Θόρπ είναι πολυβητής, παιδιά. Τα έχετε κάνει όλα τα παιδιά. Ψάξατε με τον Ιαν και τον Τζέρι και τον δεν ξέρω. Λοιπόν, δώσε πλάνο Φραντζόλας. Ο Μπο έχει εξελίξει το παιχνίδι. Παίζει μουσική με τη Φραντζόλα και την Μπραλίνα. Σαν τρομπέτα, σαν φλογέρα. Δηλαδή είναι τέτοια η ευχαρίστηση. Το ίδιο με τη Λάουρα με ξεπερνάει. Ναι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έχουν ίδιες ανάγκες η Λάουρα τώρα με τον Μπόι. Και γιατί είναι δικό, θα πρέπει να του βάλουν σε ένα μέτρο τη ανάγκη. Δεν το ξέρανε όταν θα πάνε εκεί. Δεν σου είπα ότι θα πάνε εκεί. Οι δύο και όλα σου καμία. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Η παραγωγή. Όταν πα όμω σου πει. Μια πρόταση. Ανοίξει οποιοδήποτε διατροφικό βιβλίο. Τι ανάγκε έχει ένα άνθρωπο. Συγγνώμη. Καταρχά το βαΐζου στερήσει. Για γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα χτυπά ξύλο. Υποτίθεται ότι η συνθήκη είναι survivor. Θα κάτσω εγώ να σκεφτώ αν εσύ έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ό,τι φαΐ έχουμε το μοιράζουμε για πέντε. Και εγώ μπορεί να το τρώω για 15 μέρες, εσύ σε πέντε. Όταν όμω θα στη βαλιτσάρα να την κουβαλήσουν, δεν ξέρει ότι εμεί είμαστε πιο δυνατοί. Και πάρε λίγο τον ογκόλιθο και πάρε τον παραπέρα. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Εγώ λέω για το αποτέλεσμα, έτσι. Αυτό που λες με το αεροπλάνο και πες ότι πέφτουμε κάτω. Εγώ την πέμπτη μέρα. Εγώ την πέμπτη μέρα. Την πέμπτη μέρα. Χειρότερα να είμαι σερβις μαζί. Θα το παίζουν μετά. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι με ηρεμία. Σε παρακαλώ. Εκεί πάνε σε ένα παιχνίδι. Πάνε σε ένα παιχνίδι που κάνουν όλοι αγωνίζονται στι ίδιε συνέπειε και επίση. Δεν είναι επίση όρι. Μ' αρέσει Κώστα τότε αν σου κάνω μια πρόταση και ξέρει ποια είναι τα δεδομένα λε. Εγώ αν θέλω να φάω 10 φορέ και πρέπει να φάω 2, δεν πάω. Θα το πεις με την ομάδα σου, θα το πεις με την παραγωγή. Και γιατί η ομάδα σου να σε καταλάβει, σε ήξερε μαζί, είσαι τα πρωτοξαδέρφια. Τώρα να αγαπούμε, δεν στο εξηγώ. Οποιοδήποτε διατροφικό οδηγό ανοίξεις, ο άντρα σου λέει 30 χρονών. Δεν το δέχομαι. Το... Γιατί δεν το δέχεσαι. Δεν το δέχομαι. Γιατί πήγαν όλα τα παιδιά. Θέλει 2.500 θερμίδες. Γιατί μπορεί να πει δύο μέρες να μην έχει. Το αποτέλεσμα το βλέπει. Να πάει στα βλάχικα στη Βάρη να το δει. Ο Γιάννης παιδιά έχει μείνει. Πώς έχει μείνει. Έχει μείνει μισό σου. Εκεί έχει μείνει. Μισό λεπτό. Αν εσύ είχε συνηθίσει από το σπιτάκι σου να σε έχει μαμά σου με το πρωινό, στο μεσημεριανό, στο δεκατιανό, στα 28 γεύματά σου, τα ρύζια σου, τι πρωτενε σου, τι υδατάντρα και δεν σου φταίμε. Τώρα έχει δίκιο ο άνθρωπο. Έχει δίκιο επειδή είσαι άντρα. Μοιρασμένο ανάλογα με τι ανάγκε του παιδιού. Ρε εσύ, Δημήτρη, αν είναι ένα σακούλι ρύζι, δεν θα το πει. Όχι, έπρεπε να πάλι λοιπόν δύο μερίδε ο Μπό, δύο σπαλιά. Συγγνώμη, Λάου. Εκεί πέρα όμω σκέφτονται. Σιγά, ρε Δημήτρη, μην την αφήνουν να κάνει στη γωνία και μετά να πω. Εκεί όμω σκέφτονται ατομικά. Του κάνει και ένα κουτσουλάκι που κάτι τέτοιο κάνει, τέλο πάντων δεν το δείχνει άλλο. Αν όλη η ομάδα τρεφόταν πιο σωστά. Δεν θα τρώγα και όλη η ομάδα. Τα δικά σα, δικά μα και τα δικά μα. Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λε, αλλά εξηγώ ότι έχουν πάει στο survival. Με λόγο. Με συγκεκριμένου καλού. Δεν έχουν τον ανάρχη που διανέμει το φαγητό και τα φιλάρια. Επειδή τέτοια διαβίωση έχω κάνει κι εγώ. Πού καλά. Για να σα πω με άντρε. Δεν είναι το ίδιο να τρώει αυτό που είναι υπεύθυνο γιατί υπάρχει. Έχει πάει στο survival. Όχι, ρε παιδιά. Πού είχε πάει δεν είναι ίδιο ακριβώ. Στο στρατό, σε κάποιο. Να μα εξηγήσει να καταλάβουμε. Έχει κάποια νεύρα στο στρατό. Ορίστε να μην καταλάβει. Επειδή υπάρχει υπεύθυνο φωτιά. Δεν μπορεί να τρώει υπεύθυνο φωτιά το ίδιο φωτιάς. Με αυτό που είναι ανιχνευτή ή αυτό που τα πάει να φύγει να σου πει τροφή. Αυτό ποιο το ορίζει. Εγώ επειδή είμαι δίκαιο άνθρωπο, πάρε εσύ το φαγητό.